Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook. Δείτε σήμερα στο Happy Cook. Φτιάχνουμε μια επικότατη συνταγή. Λαχταριστό βάφλα club sandwich. Ναι, καλά ακούσατε. Φτιάχνουμε βάφλα και την κάνουμε ένα υπερ sandwich. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ετοιμάζουμε και ένα τέλειο dip για μήλα. Μιαμ, 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 μιαμ. Μόνο στο Happy Cook, στον Sky. Ο επιτυχημένος μαγειράς Happy Cook. Το πιο σημαντικό συστατικό σε κάθε συνταγή. Ο επιτυχημένος μαγειράς Happy Cook. Είναι η διάθεσή μας και η σκέψη θετική. Ο επιτυχημένος μαγειράς Happy Cook. Κάθε μέρα είναι στο Sky. Ο επιτυχημένος μαγειράς. Ο ευτυχισμένος μαγειράς Happy Cook. Βόλτα και σήμερα με την καλύτερη παρέα για τα απαραίτητα ψώνια πριν ξεκινήσουμε το μαγείρεμα. Εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μπορείς να βρεις ό,τι θέλεις. Αν μάλιστα ψάξεις στα σωστά μαγαζιά, μπορείς να βρεις εξαιρετικής ποιότητας υλικά. Ο Ηρακλής πάντα μαζί μου. Με βοηθάει να διαλέξω το καλύτερο, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί μετά θέλει να το φάει. Έχει αποκτήσει και άποψη, βλέπεις, με τόσες λιχουδιές που δοκιμάζει. Σήμερα όμως δεν θα τον ακούσω. Θα πάρω ό,τι είχα αποφασίσει εξ αρχής. Όχι, όχι, Ηρακλή, δεν θα ψωνίσουμε μπριζόλες. Έχουμε άλλες συνταγές να φτιάξουμε. Και αν περισσέψεις κάτι, θα δοκιμάσεις κι εσύ. Άντε, γρήγορα σπίτι τώρα για μαγείρεμα. Φύγαμε. Ο ευτυχισμένος μαγειράς Happy Cook. Γεια, ευτύχης εδώ. Happy Cook. Κάθε μέρα στο Sky μαγειρεύουμε νόστιμες, απλές, τέλειες συνταγές. Και σήμερα έχουμε κάτι φανταστικό που θα σας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Είναι η μέρα της βάφλας. Θα φτιάξουμε βάφλα. Βάφλα στο σπίτι. Αρκετά απλή υπόθεση. Φτιάχνεις ένα μείγμα σαν τηγανίτα και το ψήνεις στη βαφλιέρα. Αν δεν έχετε βαφλιέρα, κάντε αυτή τη συνταγή στο τηγάνι σαν τηγανίτα. Η ιδέα είναι που μετράει. Και θα καταλάβετε τι σημαίνει αυτό που λέω σε λίγο. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα υλικά για τη βάση της βάφλας, που είναι τα εξής. Έχουμε 400 ml γάλα, που θα χρησιμοποιήσουμε και ελαφρύ ή πλήρες. Έχουμε 300 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, φαρίνα. Έχουμε 80 γραμμάρια βούτυρο, μπορούμε να βάλουμε μαργαρίνη ή μπορούμε και λάδι. Έχουμε επίσης 2 αυγά, μια κουταλιά άχνη ζάχαρη, 10 γραμμάρια baking powder, βάζουμε και baking powder και φαρίνα. Και με αυτόν τον τρόπο θα φουσκώσει αρκετά το ζυμάρι. Έχουμε αλάτι μαλαΐων και λίγο λάδι για να λείψουμε τη βαφλιέρα μας. Μετά στη βαφλιέρα θα βάλουμε διάφορα ωραία πράγματα. Έχω εδώ αλαντικά, έχω τυριά, έχω μπέικον, έχω αυγό και άλλο αυγό για να βάλω. Έχω λίγο ντομάτα με κρεμμύδι και τυρί κρέμα. Και αν μας έρθει ιδέα για κάτι άλλο, θα το φέρουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το ζυμάρι για τη βάφλα. Βάφλα. Λοιπόν, σας αρέσουν οι βάφλες. Λες. Βάφλα. Να πούμε, θα βάλω το αλεύρι σε λίγο, να βάλουμε baking powder πρώτα εδώ. Αλατάκι. Είτε κάνετε αλμυρί, είτε γλυκιά βάφλα, μπορείτε να κάνετε ακριβώς την ίδια συνταγή και μετά κρατείτε αναλόγως. Αν και βάζουμε αρκετή ζαχαρίτσα, θα έλεγα ότι είναι κάπως ουδέτερη η γεύση της βάφλας που κάνουμε. Να βάλω λίγο το βούτυρο να λιώσει, λιγάκι εδώ πέρα. Για να ανακατευτεί καλύτερα. Εναλλακτικά μπορούμε να βάλουμε και λαδάκι. Θα χτυπήσουμε και τα αυγά, να τα βάλουμε μέσα. Ένα αυγό μέσα. Ήδη χτυπημένο το βάζουμε. Βάλουμε και το δεύτερο. 2 αυγά. Έχουμε ήδη ζεστάνει τη βαφλιέρα μας, πολύ σημαντικό είναι αυτό. Πρέπει η βαφλιέρα να είναι ζεστή πριν βάλουμε την πρώτη βάφλα να ψηθεί. Έχω βάλει περίπου στο 3 από τα 4 ένταση. Μπορείτε να βάλετε αναλόγως. Αν τη θέλετε πιο ξεροψημένη, βάζετε δυνατή φωτιά. Αν τη θέλετε λίγο πιο μαλακιά, πιο χαμηλή. Το βουτυράκι σχεδόν έλειωσε. Και τώρα να βάλουμε το αλεύρι. Βάζουμε όλο το αλεύρι, 300 γραμμάρια. Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Έχω εδώ και τη ζυγαριά για να μετρήσω ακριβώς πόσο είναι. Ωραία. Και το βούτυρο που έλειωσε. Πω, 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 πω. Πω, πω, κοιτάξτε εδώ πώς είναι. Είναι αρκετά πυκτό. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το
το μείγμα για τις βάφλες μας. Πάμε τώρα να ανοίξουμε αυτό εδώ και να πασαλείψουμε λίγο λάδι στη βαφλιέρα. Και πασαλείφουμε τη βαφλιέρα με λίγο λάδι για να μην κολλήσει η βάφλα μας. Έχουμε έτσι ανοιχτή. Αφήνουμε αυτό εδώ. Αυτό πια δεν χρειάζεται. Έκανε τη δουλειά του αυγοδάρτης. Αυγοδάρτη, κάτσε εσύ εδώ τώρα. Γεια σου, ρε Μίτσο, θα φας βάφλα. Πω, δώσε μου λίγο για μένα. Όχι τώρα, μετά. Και πάμε τώρα να γεμίσουμε. Να καλυφθούν αυτά εδώ πέρα τα οι πυραμίδες, τι είναι. Παίρνουμε μια καλή κουταλιά. Προσοχή να μην γίνει χαμός και φύγουν έτσι. Και πάμε τώρα να ρίξουμε. Απλώνει σιγά σιγά, να απλωθεί παντού. Το τέλειο μείγμα για βάφλες. Αν ψάχνετε ποτέ συνταγή, αυτή εδώ. Και αν θέλετε να την ξαναδείτε, μπείτε στο bletsas.gr. Εκεί έχουμε και συνταγές για κρέπες, για τηγανίτες, για τα πάντα. Ωραία. Όπως βλέπουμε, πήγε μέχρι τις άκρες. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Και τώρα πολύ απλά κλείνουμε. Πολύ σημαντικό. Κλείνουμε και δεν ανοίγουμε για τα πρώτα 2 λεπτά. Περιμένουμε. Ωραία. Έχουμε εδώ το μείγμα. Θα φτιάξουμε πολλές βάφλες. Χρειαζόμαστε πολλές βάφλες για να φτιάξουμε αυτό που θα φτιάξουμε. Θα κάνουμε ένα φανταστικό club sandwich με βάφλα, που θα το πούμε βάφλα club sandwich. Και επίσης θα φτιάξουμε το πιο τέλειο τρόπο για να φας τη βάφλα για πρωινό. Θα είναι η πρωινή βάφλα με αυγό, τυρί και bacon. Για την ώρα αφήνουμε αυτό στην άκρη, θα φτιάξουμε και άλλες πολλές βάφλες που θα τις χρειαστούμε εδώ να τις φάμε, να τις κάνουμε τέλεια πράγματα. Εσείς δείτε τελικά για να φτιάξετε τις πιο τέλειες βάφλες στον κόσμο. Για την τέλεια βάφλα χρειαζόμαστε 2 αυγά, 400 ml γάλα, 300 γραμμάρια φαρίνα, αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 10 γραμμάρια baking powder, 80 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη, 1 κουταλιά σούπας ζάχαρη και 1 τέταρτο κουταλάκι αλάτι. Αν θέλετε να ξαναδείτε τη συνταγή ή να διαβάσετε τα υλικά, μπείτε στο bletsas.gr. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη! Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook! Τσεκάρουμε, προσεκτικά, ανοίγουμε. Να, τη ψήθηκε. Πω, ξεχύλισε και λίγο, αλλά δεν πειράζει. Αν θέλουμε, μετά μπορούμε να κόψουμε. Και περιμένουμε λίγο έτσι να μπορούμε να ξεκολλήσουμε. Προσοχή, όχι με μεταλλικό. Όχι με πυρούνι, γιατί μπορεί να χαράξουμε τη βαφλιέρα, ή με σιλικόνι, ή με πλαστικό, άντε με ξύλινο. Ωραία. Και θέλει πολύ προσεκτικά, λίγο με το χέρι να μην καούμε και με ένα, μια σπάτουλα από κάτω. Έλα ρε φίλε, έλα. Να το. Σούπερ βάφλα. The Waffle Power. Και τώρα, πριν κρυώσει, πολύ σημαντικό για την αλμυρή βάφλα που θα φτιάξουμε. Παίρνουμε τυρί, γκούντα, κασέρι, τσένταρ και βάζουμε. Πω. Εμείς φτιάχνουμε κι άλλες και συνεχίζουμε σε λίγο. Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook. Τη μία αλμυρή βάφλα θα την κάνουμε βάφλα club sandwich. Την άλλη θα την κάνουμε πρωινή βάφλα με bacon και αυγό. Πάμε πρώτα να τηγανίσουμε το αυγό. Έχω εδώ τηγανάκι. Βάζουμε λίγο λαδάκι και πάμε να κάνουμε το αυγό. Πρώτα τους πάμε εδώ για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα πέσουν τσόφλια μέσα. Και τώρα όμορφα και ωραία. Ωραία, το αφήνουμε να θέσει και αν θέλουμε να μείνουμε ελάττως ο κρόκος, δεν το γυρνάμε, δεν το κάνουμε τίποτα. Αν θέλουμε το τηγανιτό αυγό να μαγειρευτεί περισσότερο και γενικά δεν σας αρέσει ο μελάτος κρόκος, μπορείτε είτε να βάλετε λίγο λαδάκι από το τηγάνι πάνω στον κρόκο ή να το γυρίσετε τούμπα. Εγώ θα το αφήσω έτσι γιατί θέλω να είναι μελάτος ο κρόκος. Μετά να σπάσει και να πέσει πάνω στη βάφλα να γίνει χαμός. Ωραία! Και πάμε τώρα στο μπέικον. Α, και είπα μπέικον και τι θυμήθηκα, ότι ήρθε η ώρα για το tip της ημέρας. Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook!
Ωραία, να δούμε ερωτήσεις σας. Εδώ στο Facebook στέλνετε ερωτήσεις και να βρούμε μία με bacon. Να, λοιπόν, κάτι πολύ κλασικό και ίσως το έχετε δει μια φορά σε κάποιο πιάτο ή σε κάποια εκπομπή και δεν ξέρετε πώς το κάνουνε. Πώς φτιάχνουμε κυματιστά bacon. Κυματιστά bacon. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς γίνεται αυτό. Και θα δείξω όχι μόνο τα κυματιστά bacon, αλλά και ένα άλλο φανταστικό τρικάκι που θα σας καταπλήξει. Λοιπόν, παίρνουμε το bacon και πριν καν το πάρουμε ή κάνουμε οτιδήποτε, παίρνουμε ένα αλουμινόχαρτο διπλό και φτιάχνουμε αυτό εδώ το σχεδιάκι. Ουσιαστικά, κοιτάξτε, είναι σαν σερμπαντίνα έτσι. Σαν ακορντεόν. Το κάνουμε έτσι. Και ουσιαστικά. Έχει τετράγωνα, δεν ξέρω πώς να το πω. Και παίρνεις το bacon και το βάζεις εδώ, μέσα έτσι. Ώστε να πάρει το σχήμα του αλουμινόχαρτου. Το κάνεις με όλες τις φέτες που θες. Και μετά το βάζεις αυτό να το ψήσεις στο φούρνο, μέσα σε ένα ταψί. Και θέλει ένα περίπου τεταρτάκι να ξεροψηθεί το bacon. Πρέπει να ξεροψηθεί αρκετά για να πάρει το σχήμα. Γιατί αν είναι σχετικά ομό θα διαλυθεί. Πρέπει να ξεροψηθεί, να πάρει το σχήμα και μετά το βγάζεις και είναι έτσι. Ταραν. Κοιτάξτε εδώ πόσο τέλειο είναι αυτό. Και έχουμε ένα κυματιστό bacon. Κυματιστό που στέκεται έτσι τέλειο. Και αυτό μπορείτε να το βάλετε σε σάντουιτς και ανάμεσα να βάλετε άλλα πράγματα. Ωραία ιδέα. Και επίσης ένα ακόμα φανταστικό, δείτε και αυτό. Πού είναι? Πώς φτιάχνεις ένα τετράγωνο bacon? Λοιπόν, παίρνεις 4 και 4 φέτες, δηλαδή 8, και τις πλέκεις. Και μετά τις ψήνεις. Και έχεις ακριβώς ένα τετράγωνο bacon για να βάλεις μέσα σε αυτή τη βάφλα. Power. Ωραία, λοιπόν, ακουμπάμε αυτά εδώ και συνεχίζουμε. Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy cook! Πάμε τώρα να φτιάξουμε τη σούπερ βάφλα για πρωινό. Παίρνουμε εδώ πέρα κυματιστά bacon. Τα βάζουμε πάνω από το λιωμένο τυρί. Και φυσικά, ναι, είναι πολύ bacon αυτό, πολύ ανθυγιεινό. Απολαύστε υπεύθυνα. Ωραία. Ωραία στη μέση. Τέλεια, έτσι να κάνει ένα ωραίο επίπεδο για να πάει πάνω το αυγό. Να βάλουμε από πάνω και λίγο. Αυτό είναι ντομάτα με κρεμμύδι, προαιρετικό για χρωματάκι και για γεύση και για να δροσίσει λίγο. Φυσικά κάποιοι που είναι πολύ του μπέικον και του αυγού θα λένε που χάλασε η συνταγή, έβαλες ντομάτα και μπέικον και κρεμμύδι. Ωραίο είναι, παιδιά. Δοκιμάστε το. Ωραία. Και πάμε τώρα για το πιο επικό σημείο της συνταγής. Να βάλουμε από πάνω το αυγό που είναι και ο κρόκος ελαφρώς μελάτος και θα γίνει κόλαση όταν σπάσει. Εδώ είμαστε και αυτή είναι η τέλεια πρωινή βάφλα. Σούπερ ντούπερ. Φτιάξτε κι εσείς. Δείτε τα υλικά για να συνθέσετε αυτή εδώ την αλμυρή βάφλα. Και πάμε σε ένα διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο να φτιάξουμε το Super Vafla Club Sandwich και κάτι ακόμα που σας κρατάω έκπληξη. Φύγαμε. Για το σερβίρισμα, για να φτιάξουμε το breakfast βάφλα sandwich, χρειαζόμαστε bacon, κασέρι, κρεμμύδι, ντομάτα και αυγό τηγανιτό. Αν θέλετε να ξαναδείτε τη συνταγή ή να διαβάσετε τα υλικά, μπείτε στο bletsas.gr. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη! Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy cook! Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy cook! Και πάμε τώρα να φτιάξουμε την επική βάφλα club sandwich. Έχουμε πέρα μία βάφλα, πάνω έχουμε βάλει τυρί να λιώσει και πάμε τώρα να βάλουμε από πάνω μερικές φέτες καπνιστή γαλοπούλα. Μπορείτε να βάλετε και άλλο αλαντικό αν θέλετε. Εμείς βάζουμε καπνιστή γαλοπούλα. Έτσι ακριβώς. Συνεχίζουμε τώρα να βάλουμε λίγο ντομάτα. Okay, έτσι να έχει και το λαχανικό του, ας πούμε, για το ξεκάρφωμα. Και παίρνουμε μία ακόμα βάφλα. Και πριν τη βάλουμε, τη αλείφουμε και με λίγο τυρί κρέμα. Μην βάλετε μαγιονέζα, πέφτει πολύ αυγό μετά, ενώ έτσι έχει τυρί. Έχει αυγό και μέσα το μείγμα της βάφλας. Λοιπόν,
Κλείνουμε. Και φυσικά δεν μένουμε εδώ, συνεχίζουμε. Και η ώρα του μπέικον. Φίλε, εδώ έτος ο μπέικον. Αυτό είναι epic meal time. Ωραία. Βάλουμε και λίγο μειγματάκι έτσι ωραίο αυτό με το κρεμμυδάκι και ντομάτα. Τέλεια. Και παίρνουμε άλλη μία τέλεια βάφλα. Την αλείφουμε με τυρί κρέμα. Έτσι μια γενναία δόση. Ο πόρος η φίλε. Και αυτό ισούται με τρεις μέρες στο γυμναστήριο. Mm-hmm. Και ήρθε η μεγάλη στιγμή, η μεγάλη ώρα, να κόψουμε το Waffle Club Sandwich. Πόρε ονομασίες που βάζουμε στις βάφλες μας. Πόρε ονομασίες που βάζουμε στις συνταγές μας. Το έχετε ξανακούσει, Waffle Club Sandwich. Και Breakfast Waffle Sandwich. Το μπέικον λίγο δημιουργεί ένα μικρό προβληματάκι στο κόψιμο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ωραία. Τζετ, φίλε. Είναι τζετ. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Κοιτάξτε τι γίνεται. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Είναι άπεχτο. Φτιάξτε το κι εσείς, πάρα πολύ απλά. Φτιάξτε το κι εσείς. Δείτε τα υλικά. Για να φτιάξουμε το Waffle Club Sandwich χρειαζόμαστε πάλι τυρί και κάποιο αλαντικό. Βασικά, βάλτε ό,τι θέλετε εσείς. Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook. Για ευτυχής πάλι εδώ, θα φτιάξουμε τώρα μια πάρα πολύ απλή γρήγορη συνταγή. Θα φτιάξουμε ένα dip για μήλα. Θα φτιάξουμε μια ωραία κρέμα, την οποία μπορούμε να τη σερβίρουμε μαζί με το μήλο μας, που θα φάμε το απόγευμα, για να είναι πιο ενδιαφέρον. Λοιπόν, έχουμε τα μήλα εδώ, τραγανά ωραία μήλα. Τα φάμε ομά, γιατί έτσι είναι πιο υγιεινά, έχουν περισσότερες βιταμίνες, φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά. Και έχω γιαούρτι στραγγιστό 2% ελαφρύ, έχω τυρί κρέμα. Θα χρησιμοποιήσω ίδια ποσότητα γιαούρτι, ίδια ποσότητα τυρί κρέμα για να κάνω μια ωραία κρέμα. Και έχω και άχνη ζάχαρη. Άχνη ζάχαρη για να γλυκίσω αυτή τη κρέμα. Από εκεί πέρα έχω και λίγο χαρουπόμελο για να βάλω από πάνω. Αν δεν έχετε χαρουπόμελο, μπορείτε να βάλετε και το μέλι ή σιρόπι σφενδάμου. Αλλά γενικά το χαρουπόμελο μου αρέσει πολύ σε μια τέτοια απλή συνταγή. Ωραία. Παίρνω ένα κουτάλι. Βάζω το τυροκρέμα εδώ μέσα. Ή τυροκρέμα. Είναι ή τυροκρέμα ή το κρεμότυρο. 200 γραμμάρια τυρί κρέμα, 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό. Πολύ απλή αναλογία, πολύ απλή συνταγή. Και να βάλουμε και άχνη ζάχαρη. Άχνη ζάχαρη θέλουμε μία κουταλιά ή δύο, αν το θέλουμε λίγο πιο γλυκό. Δηλαδή μία για έτσι και έτσι και δύο για σχετικά γλυκιά κρέμα. Να ανακατέψουμε. Αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε και λίγο ξύσμα από λεμόνι μέσα εδώ. Ταιριάζει αρκετά. Αλλά και έτσι σκέτο είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν κάναμε και τίποτα. Είναι η γρήγορη συνταγή της ημέρας. Αν τρώτε ένα μήλο την ημέρα το απόγευμα και μια φορά πείτε «Α, βαριέμαι», δοκιμάστε αυτό. Και θα είναι σαν να τρώτε άλλο μήλο. Ωραία, να κόψουμε και το μήλο μας τώρα. Να το. Θα καθαρίσουμε το μήλο. Μα δεν το καθαρίζουμε, θέλουμε με τη φλούδα που έχει πιο πολλές βιταμίνες. Και θα το κόψουμε με τη μία. Εδώ. Μία κίνηση. Θέλει μπράτσα αυτό. Σαν εμένα εδώ πέρα. Να πηγαίνετε γυμναστήριο και έχετε μπράτσα, μπορείτε να το κάνετε. Φυσικά, έλα εδώ. Εδώ ρε φίλε. Ωραία, θα τα βάλουμε έτσι σαν τον ήλιο της Βεργίνας
Και στη μέση ένα μικρό μπολάκι με το dip. Εδώ είμαστε. Βάλουμε και λίγο χαρουπόμελο. Και το βάζουμε εδώ στη μέση. Αλλά εγώ πριν σας αποχαιρετήσω, επειδή είμαι πολύ μαγκάς, θα κάνω το εξής. Θα πάρω εδώ τη βάφλα, θα τη βάλω κάτω, θα βάλω από πάνω κρέμα τυρί, τη φανταστική κρέμα που κάναμε με γιαούρτι και τυρί κρέμα. Θα την απλώσω έτσι ωραία. Θα βάλουμε και λίγο από αυτό εδώ το χαρουπομελάκι, να πάει παντού και στη βάφλα φυσικά, έτσι να την νοστιμήσει, να την κάνει τέλεια. Ναι. Και εδώ και λίγο έτσι. Τέλεια, ναι. Και μήλο. Ένα μήλο την μέρα, το γιατρό έκανε πέρα, πάρα πολύ ωραία. Εδώ. Τερεν. Αυτό είναι! Λοιπόν, η τέλεια συνταγή μας πρέπει να τη φτιάξετε κι εσείς. Πολύ απλή συνταγή, ένας τέλειος τρόπος για να φάτε το καθημερινό σας μιλαράκι. Τέλειο dip για μήλο χρειαζόμαστε 100 γραμμάρια κρέμα τυρί, 100 γραμμάρια γιαούρτι, μια κουταλιά άχνη ζάχαρη, ένα μήλο από τα γλυκόξινα, τα νόστιμα, τα ωραία που μας αρέσουν και προαιρετικά χαρουπόμελο. Αν θέλετε να ξαναδείτε τη συνταγή ή να διαβάσετε τα υλικά ή να δείτε άλλες πολλές συνταγές με μήλα, μπείτε στο bletsas.gr. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη! Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook! Ελπίζω να σας άρεσαν σήμερα οι συνταγές μας. Αν θέλετε να ξαναδείτε κάποια από αυτές, μπείτε στο bletsas.gr. Επίσης, να μας ακολουθείτε στο Facebook και το Twitter και όταν φτιάξετε μια συνταγή, να την ανεβάσετε για να τη δούμε και εμείς. Στο Facebook κάνουμε διαγωνισμούς και μπορείτε εκεί να στέλνετε προτάσεις για συνταγές και ερωτήσεις. Να μαγειρεύετε ωραία φαγητά και να θυμάστε ότι το πιο σημαντικό συστατικό σε κάθε συνταγή είναι η καλή μας διάθεση. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Γεια! Φέρ' το δω. Βαφ. Λαφ.